Την άμεση αντικατάσταση τη διοίκηση τη Κιβωτού του Κόσμου ανακοίνωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου με φόντο τι αποκαλύψει για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμού που έχουν συγκλονίσει το Πανελίνιο. Οι ανακοινώσει έρχονται μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου εν μέσω των καταγγελιών που έχουν πια λάβει μορφή χιονοστιβάδα. Οι καταγγελίε είναι σοβαρέ και μάλιστα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα όπω είναι τα παιδιά που έχουν βρεθεί εκτό τη οικογενειακή του αιστεία για πολλού και διαφορετικού λόγου. Χρειάζεται να γίνει πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών αυτών και πλήρη διελεύκανση τη υπόθεση από τι αρμόδιε αρχέ, τόνισε αρχικά ο κ. Οικονόμου. Πρόσεσεσε ότι η προσοχή όλων πρέπει να είναι στραμμένη στην ασφάλεια των παιδιών που μένουν στη δομή, τα οποία, όπω είπε, πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία εντό τη δομή, όποια εξέλιξη και αν έχει η υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίο έσπευσε να επισημάνει ότι η δομή δεν κλείνει, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και στην ενίσχυση του θεσμού τη αναδοχή. Μιλώντα για τρία μέτρα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο έκανε λόγο για πιο γρήγορη εξέταση των αιτήσεων, ενίσχυση των ανάδοχων οικογενειών και διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για να μπορέσει κάποιο να γίνει ανάδοχο. παιδιών. Οι καταγγελίε είναι σοβαρέ και μάλιστα για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, όπω είναι τα παιδιά που έχουν βρεθεί εκτό τη οικογενειακή του αιστεία για πολλού και διαφορετικού λόγου. Χρειάζεται να γίνει πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών αυτών και πλήρη διαλεύκανση τη υπόθεση από τι αρμόδιε αρχέ. Δεν χρειάζεται ούτε αδιαφορία, ούτε και κολλησιεργία, αλλά ούτε και βιαστικέ κινήσει και συμπεράσματα. Γιατί ό,τι απόφαση και αν πάρθει, αυτή θα φορά τα παιδιά. Και σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική αστυνομία, όπω είναι γνωστό, συνδράμει τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και εφόσον υπάρχουν εγκληματικέ πράξει, οι υπέτοιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο νόμο ισχύει για όλου, χωρί εξαιρέσει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Και οι αρχέ λειτουργούν χωρί να επιφυλάσσουν διακριτική μεταχείριση σε κανέναν. Όπω είπα και προηγουμένω, η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια τη δικαιοσύνη και των αρμόδιων αρχών. Η προσοχή όλων μα πρέπει να είναι και είναι στραμμένη στην ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στη δομή, που διαμένουν στην κυβωτό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία εντό τη δομή, όποια εξέλιξη και αν έχει η υπόθεση αυτή που μα έχει ευαισθητοποιήσει όλου. Μετά από σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, τη Υφυπουργού, τη κ. Μιχαηλίδου και του Γενικού Γραμματέα του κ. Σταμάτη, αποφασίστηκε η άμεση αντικατάσταση τη διοίκηση τη Κιβωτού. Η πρώτη μα έγνοια είναι τα παιδιά και γι' αυτό η εξέλιξη αυτή είναι επιβεβλημένη. Είναι μια εξέλιξη που μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στη διάταξη που ψήφισε η κυβέρνησή μα τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο του 2022. Μέχρι σήμερα, στον χώρο τη επιμέλεια των ανηλίκων, παρατηρείται και στην Ελλάδα και διεθνώ η δραστηριοποίηση εθελοντικών οργανώσεων. Καθώ το ζήτημα είναι τεράστιο και καμιά χώρα στον πλανήτη δεν μπορεί να το χειριστεί αποκλειστικά και μόνο μέσα από μια κεντρική κρατική διαχείριση. Πολλέ από τι δομέ αυτέ έχουν μακροχρόνια ιστορία και έχουν προσφέρει πάρα, πάρα πολλά στα νέα παιδιά. Στην κυριολεξία έχουν σώσει ανθρώπινε ζωέ και έχουν αποτρέψει ανθρώπινε τραγωδίες. Επειδή όμω διεθνώ θεωρείται ότι η καλύτερη πρακτική είναι η αποδρυματοποίηση των ανηλίκων και η ενίσχυση του θεσμού τη αναδόχου οικογένεια, εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε με ακόμη γρηγορότερα βήματα προ τα εκεί. Η κυβέρνησή μα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποδρυματοποίηση των παιδιών που βρίσκονται στι δομέ. Για τον σκοπό αυτό, ενισχύεται διαρκώ ο θεσμό τη αναδοχή και τη υιοθεσία και ήδη το 40% των παιδιών που διαβιούσαν το 2019 σε ιδρύματα είναι σήμερα στις κατάλληλες για αυτά, στις γι αυτά οικογένειες. Σημειώνεται ότι για την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής η κυβέρνηση προχώρησε σε τρεις βασικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Πρώτον, στη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή που ο πολίτη καταθέτει την αίτησή του μέχρι την ένταξή του στο Εθνικό Μητρό Υποψηφίων Γονέων. Δεύτερον, στη θέσπιση του επιδόματο αναδοχή, ω οικονομική ενίσχυση προ όλε τι ανάδοχε οικογένειε που κυμαίνεται από 325 έω και 1200 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τι ειδικέ ανάγκε των παιδιών που υιοθετούνται. Και τρίτον, στη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων για όσου επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Από 30 έω 60 ετών που ήταν, πλέον είναι εφικτή η αναδοχή από τι συμπολίτε μα από 25 έω 75 έτη, με μέγιστη ηλικιακή διαφορά μεταξύ του παιδιού και του αναδόχου τα 50 έτη. Δυστυχώ, έω πρόσφατα, ο χώρο των Ιδρυμάτων αυτών είχε αφαιθεί σχεδόν ανεξέλεγκτο. Επαφιόμασταν περισσότερο στην προσωπική ευθύνη, στο ζήλο, στο φιλότιμο των εθελοντικών δομών των οργανώσεων αυτών. Επαναλαμβάνω, σε πολλέ περιπτώσει το μοντέλο αυτό απέδωσε. Σε άλλε όμω, φέρεται ότι αφέθηκαν περιθώρια ώστε να φυτρώσουν ζυζάνια. Η αρμόδια Υπουργό φροντίζει εδώ και καιρό για τη θεσμική οχύρωση και οργάνωση του χώρου με μοναδική μέρημνα, με απόλυτη προτεραιότητα, το καλό των παιδιών. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και ευαίσθητοι, χωρίς παρορνητισμό. Όλα πρέπει να γίνουν θεσμικά και θα γίνουν θεσμικά με βάση τις αρχές του δικαίου και της λογικής. Οι θέσεις και οι πολιτικές της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης παιδιών είναι ξεκάθαρες και συνοψίστηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράση για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, συνοψίστηκαν με μία φράση: Καμιά ανοχή.